καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που θα είστε μαζί μας για δύο περίπου ώρες. Βρισκόμαστε λίγες στιγμές πριν την έναρξη του παιχνιδιού, καθώς ολοκληρώνονται τα τελευταία διαδικαστικά από τους παίκτες. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες και όλα προμηνύουν ένα υπέροχο, όμορφο ποδοσφαιρικό βράδυ. Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα γήπεδα του κόσμου. Ποιος παίκτης άραγε δεν θα ήθελε να αγωνιστεί εδώ μέσα? Όλοι έτοιμοι. Ξεκινάει. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Υπέροχη προσπάθεια. Και πάλι το γκολ. Υπέροχη ενέργεια για τον Παναθηναϊκό. Έχουν κάνει ένα ξεκίνημα αστραπή. Και αυτό είναι το καλύτερο σημάδι για το θέαμα που πρόκειται να ακολουθήσει. Έπαιξαν με τη φωτιά και τιμωρήθηκαν. Έναν τέτοιο παίκτη δεν τον αφήνεις από τα μάτια σου δευτερόλεπτο. Εκεί μέσα ειδικά. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη. Πάρα πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Και η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Κολοβέτσιος. Δόνης. Ινσούα. Μακέντα. Την έστειλε προς τα έξω. Αλλά δεν βρήκε συμπέκτη. Για όσους το έχασαν, μπήκε ένα γκολ πολύ νωρίς. 1-0 το σκορ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Εξαπολύει ένα σουτ. Ναι, σκόραρε! Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Ο Παναθηναϊκός λειτουργήσε πολύ ομαδικά εδώ, αλλά αν δεν έχανε την μπάλα ο αντίπαλος στο κέντρο, γκολ δεν θα έμπαινε. Βέβαια, το ανθρώπινο σφάλμα πάντα θα υπάρχει στους αγώνες και αυτό είναι άλλωστε που τους κάνει τόσο ελκυστικούς. Έως τώρα έχουν δεχτεί δύο γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Στο 1-0 δεν είχε κρυθεί τίποτα. Τώρα όμως η πλάστικα αρχίζει να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ τους. Για να δούμε. Θα το κρατήσουν μέχρι τέλους. Και γίνεται ξανά δικιά του. Εργής κάτσε. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Να και το σουτ τώρα. Ωραία η παλιά. Το τελείωμα όμως, όχι και τόσο. Πάρα πολύ έξυπνος συνδυασμός. Κατάφερε και παρέκαμψε την αντίπαλη άμυνα. Έβγαλε το συμπαίκτη του σε πλεονεκτική θέση, αλλά ήταν κρίμα που αυτός αστόχησε. Θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Δόνης. Έχει κοινό χώρο μπροστά του.
Γης Κάτσε. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Βλέπει την μπάλα. Ο goalkeeper έπιασε την μπάλα. Πολύ δυναμικά μπήκε εδώ. Τη στέλνει μακριά. Μακέντα. Μπήκε με δύναμη προς τον αντίπαλο, αλλά εντός των ορίων του παιχνιδιού, θα λέγαμε. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Ωραίο σουτ. Μπαίνει στη φάση μετά την απόκρουση. Τον κάρφωσε. Με αυτό το τέρμα, αν δεν αλλάξει κάτι στα λίγα λεπτά που απομένουν, η ομάδα θα πάει με άλλη ψυχολογία στα πολιτήρια. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο goalkeeper και η ομάδα του το πλήρωσε ακριβά αυτό. Φαντάζομαι πως θα θέλει να διαγράψει αυτή τη φάση από τη μνήμη του πορτιέρο, γιατί από δικό του λάθος στρώθηκε η μπάλα στον αντίπαλο. Πλέον υπολείπονται ένα γκολ από τους αντιπάλους. Βλέπουμε όλη τη δυναμική τους επιστροφή. Για να δούμε τώρα αν θα έχει συνέχεια. Και τώρα έχουμε ημίχρονο. Στο πρώτο μισό του αγώνα είχαμε σχεδόν τα πάντα. Πάσεις, γκολ, θέαμα. Ας ελπίσουμε και το δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσει έτσι. Διασκεδαστικό το παιχνίδι ως τώρα, Χριστό. Έγιναν λάθη και από τις δύο μεριές, αλλά έτσι είναι η μπάλα. Χτίζεις πάνω στα λάθη του άλλου. Όποιος καταφέρει να περιορίσει, μάλλον θα χαμογελάσει το τέλος. Απολαύσαμε ήδη 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Και θα κάνει το tackling. Με πολύ σωστό timing. Μπράβο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Κρατάει χαμηλά την μπάλα. Παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Κάνει τη μακρινή παλιά. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ευκαιρία. Είναι σε πολύ πλεονεκτική θέση. Καλά το πάνε, αλλά θα πρέπει να επιμείνουν περισσότερο. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Πρέπει πια να τα παίξουν όλα κορώνα γράμματα. Ναι, πράγματι. Δύσκολη. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Βρήκε το κενό χώρο. Δόνης. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα τελειώσει. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Πολύ σημαντική αυτή η απόκρουση. Εδώ πραγματικά ξετύλιξε όλο το ταλέντο του και κατάφερε να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Μία κεφαλιά. Όχι, δεν μπήκε. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Κουρμπέλης. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Η Μισούα ψάχνει τη σύρτη πάσα. Καταφέρνουν να διώξουν.
με πολύ καλό timing κατάφερε να μπει στη φάση και να κόψει. Δόνης. Αυτή η πάσα προσπαθεί να σκοράρει. Κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος στην μπάλα. Καταλήγει σε πλάγι. Σαν κάτι να ψήνεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Προφανώς κάποια αλλαγή θα ετοιμάζει ο προπονητής. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή η απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Και με το κεφάλι πάει για γκολ. Η παλιά ήταν άψογη, αλλά δεν θα λέγαμε το ίδιο και για την κεφαλιά που έκανε. Τοποθετήθηκε πολύ καλά και εγκαίρως. Ένα κλικ πριν από τους αντιπάλους του. Κρίμα γι' αυτόν. Και για την ομάδα του βέβαια που δεν ανταμείφθηκε για αυτή την προσπάθεια. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα έλεγα, και οξυδέρκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Μακέντα είναι offside. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μία κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Να και το στήριγμα. Ο αγώνας τελείωσε. Μπορείτε να δείτε τι σημαίνει για αυτούς τους παίκτες να επικρατήσουν μετά από μία τόσο έντονη και αμφίροπη μάχη. Τι να πεις, δεν υπάρχει καλύτερο ξεκίνημα από αυτό. Γκολ με το πρώτο σουτ που επιχειρείς. Αυτό ήταν που τους γέμισε αυτοπεποίθηση για τον υπόλοιπο αγώνα και κράτησαν μέχρι το τέλος. Κάπου εδώ τελειώνει η απόψινη κάλυψη. Τις ευχαριστίες μου στον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν σχολιαστής. Αυτό ήταν για σήμερα, φίλες και φίλοι. Εγώ ευχαριστώ, πέρασα πολύ όμορφα και πάλι.